μεταξύ έχει ένα και μοναδικό θέμα, τις εξελίξεις στα ενεργειακά θέματα του νομού Φλόρινας. Βεβαίως πριν πάμε εκεί όμως, επιβάλλεται να σχολιάσουμε και λίγο την τρέχουσα επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από το θέμα του ανασχηματισμού. Ήταν ένας ανασχηματισμός χαμηλών προσδοκιών, ένας ανασχηματισμός τακτοποίησης ισορροπιών, συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις των δανειστών, ανακύκλωσης προσώπων. Γενικά όμως αυτό το οποίο, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα μπορούσα να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες και να αναφέρω για κάποια πρόσωπα τα οποία θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις τις οικονομικές και τις πολιτικές, όπως είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική οικονομική πραγματικότητα, δεν έχει εμπειρίες από την επαγγελματικές από την Ελλάδα, αλλά ούτε καν και από την Ευρώπη. Γνωρίζει την οικονομική πραγματικότητα της Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει όμως, η κοινή λογική λέει το εξής. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπόρεσε να τα βάλει με το κατεστημένο. Τελικά με δείχνει ότι είναι και ο ίδιος πιο συστημικός και από τους προηγούμενους. Λέω ένα απλό παράδειγμα και το κλείνω. Δυστυχώς η Ελλάδα, η χρεοκοπημένη Ελλάδα, έχει 50 υπουργούς, εκ των οποίων 3 είναι υπουργοί επικρατείας, οι οποίοι δεν χρειάζονται τίποτα. Και η Ισπανία με τετραπλάσιο πληθυσμό έχει 14-15. Αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν τόλμησε και αυτός, όπως και οι προηγούμενοι, γιατί όλοι δήλωναν ότι στον επόμενο μετασχηματισμό θα μειωθούν οι υπουργοί, δεν μπόρεσε λοιπόν γι' αυτός, απεδείχθη συστημικός και σε μια χρεοκοπημένη χώρα φορτώνει 50 υπουργούς, εκ των οποίων οι 3 είναι επικρατείας, ουσιαστικά είναι άνευ χαρτοφυλακίου και άνευ αντικειμένου. Και κλείνουμε αυτό το θέμα. Ερχόμαστε στα δικά μας. Καταρχάς να κάνω την πρώτη επισήμαση ότι γίνεται μια προσπάθεια συρρήκνωσης της πρωινής ζώνης της ελληνικής ραδιοφωνίας στη Φλόρινα. Αυτό δεν θα επιτραπεί. Είναι ό,τι έχει απομείνει. Έχουμε όλοι αγωνιστεί να υπάρχει μια δημόσια φωνή από τον νομό για να αναδεικνύει τοπικά θέματα και προβλήματα. Εάν τυχόν γίνει αυτή η συρρήκνωση, ουσιαστικά είναι σαν να κλείνει η ελληνική ραδιοφωνία η δημόσια στην Φλόρινα. Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Εάν συνεχιστεί θα το φέρω το θέμα στη Βουλή και βέβαια το θέμα θα αναλυθεί και θα αναδειχθεί σε όλες τις πραγματικές διαστάσεις οι οποίες είναι σημαντικές και σοβαρές για την περιοχή μας. Προχθές παρευρέθη στη συνέλευση της Μελίτης με μοναδικό θέμα την τηλεθέρμανση. Έχει βγει και ένα δελτίο τύπου. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι και οι κάτοικοι της Μελίτης έχουν απόλυτο δίκιο για το θέμα της τηλεθέρμανσης. Κακώς το θέμα της τηλεθέρμανσης της Μελίτης έχει παραμείνει στα σιρτάρια. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, είναι περίπου 10 εκατομμύρια. Η μελέτη είναι έτοιμη. Οι κάτοικοι είπαν ότι θα βγάλουν ένα ψήφισμα και θα δώσουν, θα βγάλουν και ένα χρονοδιάγραμμα και εφόσον δουν ότι τίποτα, δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, θα ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις στις οποίες συμφωνούμε και θα είμαστε και εμείς εκεί, για να δοθεί μια εκτόνωση σε σχέση με τη σχέση τους με τον Δήμο. Προτείναμε να γίνει μια σύσκεψη από τον κύριο Μπύρο, όπου θα παρευρεθεί και ο Δήμαρχος για να δοθεί η σχετική λύση, και από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι γνωστά. Πρέπει στο πέμπτο ΣΕΣ να βρούμε αυτά τα 10 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 10%, περίπου το 15% για την ακρίβεια είναι η συμμετοχή η ΔΙΑ, η οποία θα καλυφθεί προφανώς από τον αναπτυξιακό πόρο της ΔΕΗ, της Περιφέρειας και του Δήμου. Και τα υπόλοιπα 8,5 θα δοθούν από κάποιο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, θα δούμε. Ερχόμαστε στο κυρίως θέμα. Πρόσφατα υπήρξε επίσκεψη του πρώην Υπουργού τώρα πια του κυρίου Σκουρλέτη, Πέμπτη νομίζω ήταν, στην Κοζάνη. Το θέμα είναι ηθικό-συμβολικό, αλλά κυρίως είναι ουσιαστικό. Για πολλωστή φορά και ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Παναγιωτάκης απαξιώνουν την περιοχή με το να μην την επισκέπτονται. Από τη μία λοιπόν ακούμε ότι για την επόμενη 20ετία-30ετία το κέντρο βάρους της ενέργειας θα μετατοπιστεί προς τα βόρεια και θα έρθει στην Φλόρινα, θα είναι ουσιαστικά στον άξονα από το Λεμαΐδα Φλόρινα με επίκεντρο τη Φλόρινα. Από την άλλη,
Όπως θυμάστε και ο κύριος Παναγιωτάκης και ο κύριος Κουρέτης δεν ήρθαν ποτέ στο νομό, έστω και συμβολικά. Να συζητήσουν, εν πάση περιπτώσει να γνωριστούν με τους τοπικούς φορείς, να ακούσουν κάποιους εδώ τους εκπροσώπους και μετά από τη σκληρή πολιτική κριτική την οποία είχε ασκήσει τον κύριο Παναγιωτάκη, κάποια στιγμή θέλησε ο κύριος και ήρθε ο κύριος Παναγιωτάκης σε κρυπτό και είδε τον δήμαρχο, τον αντιπεριφερειάρχη, δεν θυμάμαι. Δεν συνέβη το ίδιο με τον υπουργό. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μια απαξίωση από τη μεριά της πολιτείας, από τη μεριά της κυβέρνησης. Δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να αποφασίσουν για το μέλλον του νομού ερήμην των κατοίκων του νομού. Και έρχομαι και τώρα και στο κυρίως θέμα το οποίο συνδέεται. Ήταν μια γέφυρα αυτή. Είδαμε τις προάλλες επίσκεψη των εκπροσώπων της κινέζικης εταιρείας, οι οποίοι μετά από το μνημόνιο κατανόησης προχωράνε τάχιστα στο μνημόνιο συνεργασίας. Όταν λοιπόν τα λέγαμε στην πρώτη σύσκεψη που προκαλέσαμε στο εργατικό κέντρο ότι οι εξελίξεις τρέχουν, κάποιοι μάλιστα μας είχαν ασκήσει κριτική και τι είναι αυτό και δεν υπάρχει τίποτα, εδώ βλέπουμε το λυπηρό φαινόμενο ότι η κυβέρνηση προχωράει τάχιστα και δεν υπολογίζει κανένα, δεν υπολογίζει εμάς, τους νοικοκύριδες, τους ιδιοκτήτες της περιοχής. Γιατί το κάρβουνο αυτό βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας. Εμείς αναπνέουμε όλα αυτά τα σωματίδια με όλες τις δυσάρεστες παρενέργειες και αν αυτοί πιστεύουν ότι θα κλείσουν τη συμφωνία με την εταιρεία και άρα από τη στιγμή που θα κλείσουν τη συμφωνία με την εταιρεία θα αφήνω εδώ και θα πετάξω πέντε ψίχουλα και αν θέλουμε τα παίρνουμε, οι δάλλες αυτοί θα προχωρήσουν μόνοι τους, είναι πολύ γελασμένοι. Καταγγέλλω πρώτον το ότι δεν υπάρχει καμιά φωνή διαμαρτυρίας από τον νομό. Οι μουγκοί έχουν τελειώσει. Αυτό που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, επί τουλάχιστον 15-20 χρόνια, έχουν τελειώσει. Απευθύνουμε πρωτίστως στη νέα κυβέρνηση, στον νέο υπουργό και στον πρόεδρο της ΔΕΗ και βεβαίως και στους επίδοξους επενδυτές την κινέζικη εταιρεία, την Τέρνα και τον Άκτορ, όπως αυτήν την κατονόμασε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ότι δεν θα περάσουν εδώ καλά. Εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, εάν δεν υπάρχει κάτι έγγραφο σε σχέση με αυτά τα οποία ζητάμε, και τα επαναλαμβάνω ρητός, δεν θα γίνει καμία επένδυση και δεν θα προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τα ορυχεία και με τη δεύτερη μονάδα, εάν δεν εγγυηθούν ότι πρώτον θα αποσληφθούν όλοι οι άνεργοι της Φλόρινας. Άνεργοι εργαζόμενοι, άνεργοι εμπειροτέχνες, άνεργοι εργολάβοι, όσοι έχουν την τεχνογνωσία, είτε είναι απλοί εργάτες, οδηγοί, είτε είναι εμπειροτέχνες με τα μηχανήματά τους, με τους εσκαφείς, με τα φορτηγά, είτε είναι εργολάβοι και έχουν τεχνογνωσία, αυτοί θα απασχοληθούν στα ορυχεία και στην κατασκευή της μονάδας. Εννοείται ότι είναι αυτονόητο το θέμα της ηλεθέρμανσης της μελίτης και η ικανοποίηση των δικαίων της ΒΕΒΗΣ και βέβαια το δεύτερο και σημαντικό είναι το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις και σε αγρότες. Και το λιγνητόσημο το 6% το οποίο επειδή είναι η ΔΕΗ δεν θα ξεκολουθήσει το ίδιο κόλπο, είναι κρατική εταιρεία και άρα δεν πληρώνουν το 6% από το οποίο θα διεκδικήσουμε τουλάχιστον το 3% στην τοπική κοινωνία. Για να μην πληρώσω καθόλου. Στέκομαι όμως τα δύο πρώτα, τη δουλειά και το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα και λέω ότι μη διανοηθεί η κυβέρνηση να μας πει ότι αύριο ξεκίνησαν την εργασία οι Κινέζοι δίνουν 5 υπορεργολαβίες και οι 5 υπορεργολάβοι έχουν 5 Πακιστανούς, 5 Κινέζους και 5 Βιεταμέζους. Και από εκεί και πέρα σου λέει ότι κύριε είναι οι εταιρείες, είναι ελεύθερη οικονομία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν έρθει ένας ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας και ανοίξει μια επιχείρηση, θα διεκδικήσουμε να είναι φλωρινιώτες, αλλά εκεί ενδεχομένως δεν μπορούμε και στην επιχείρησή του να απαιτήσουμε να είναι όλοι φλωρινιώτες. Αυτό όμως έχει σχέση με τον τοπικό πλούτο. Καταλύστευση του τοπικού πλούτου δεν θα επιτρέψουμε. Εδώ μιλάμε για τοπικό πλούτο στον οποίο οι κάτοικοι του νομού έχουν μέρισμα, είναι συνιδιοκτήτες. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, όποιος σκέπτεται να δραστηριοποιηθεί και να μας πάρει αυτό το πλούτο ο οποίος είναι αναντικατάστατος, εδώ λοιπόν το δηλώνω
και θέλω και θα σας παρακαλέσω να μπει πρωτοσέλιδο και θα σταλεί προς την κυβέρνηση και προς όλα τα μέσα, εδώ θα γίνει της κερατέας. Εάν έχουν σκοπό και μπορούν να φέρουν 20 δημιουργίες στο ΜΑΤ επί 5 χρόνια, όσο θα κρατήσει η κατασκευή, 3, και άλλα 20 χρόνια, όσο θα γίνεται η εκμετάλλευση του λιγνίτη, να βρίσκονται εδώ σταθμευμένες 20 δημιουργίες, μπορούν να τα καταφέρουν. Σε διαφορετική περίπτωση, μη διανοηθεί και πατήσει κανείς επενδυτής εδώ, θα γίνει χαμός. Εγώ προσωπικά θα πάω από σπίτι σε σπίτι και από συνέλευση σε συνέλευση και δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα στην τύχη του. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς τους επίδοξους επενδυτές, Τέρνα, Άκτορα και Κινέζους, προς την ΔΕΗ και προς τον αρμόδιο υπουργό και στην κυβέρνηση. Δεν είμαστε αποικία, συνθήκες γαλέρας δεν υπάρχουν εδώ, δεν θα ακολουθηθεί το παράδειγμα των χωρών της Λατινοαμερικής περιοχής. Ή θα έρθουν από πριν και θα συμφωνήσουμε, ή δεν θα έρθουν μετά εφόσον έχουν συμφωνήσει με τις εταιρείες. Είμαι ξεκάθαρος και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω να αποβαθμίσω αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Κύριε Αντωνιάδη, αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο που βάλατε, υπάρχει κοινό συμβηματισμός από την τοπική εξουσία, από τους τοπικούς φορείς, έχετε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης? Ναι. Επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί τα γνωρίζετε. Θεωρώ και εκτιμώ ότι έχουμε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης. Και το λέω αυτό γιατί, π.χ. το θέμα του δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, το ασπάζει το Περιφερειάρχης και μπράβο του, το ασπάζει το Δήμαρχος και μπράβο του και νομίζω ότι και ο Αντιπεριφερειάρχης και οι υπόλοιποι το θέλουν. Για το θέμα της εργασίας των φθορνιωτών, και αυτό πάλι εκτιμώ ότι τα σπάζονται όλοι. Το θέμα είναι όμως ότι καμιά φορά η διαδικασία είναι και η ουσία. Το να λέμε ότι θέλουμε να δουλέψουν ή το να λέμε ότι θέλουμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς αυτό να έχει διασφαλιστεί, άρα μπαίνουμε στο θέμα της διαδικασίας. Άρα μπαίνουμε στο θέμα της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, που σημαίνει ότι πρέπει εκ των προτέρων να έρθει εδώ η κυβέρνηση και η ΔΕΗ και να δεσμευτεί εγγράφως για τα συγκεκριμένα. Άρα πρέπει εκεί όλοι να ενώσουμε τις προσπάθειές μας. Σας είπα ότι για την πρώτη συνάντηση που είχαμε στο εργατικό κέντρο πάρα πολλοί είχαν αμφιβολίες και έλεγαν δεν υπάρχει τίποτα, δεν πρόκειται. Εδώ οι εξελίξεις τρέχουν. Και τα συμφέροντα που έχουν σχέση με την ενέργεια είναι τρομακτικά μεγάλα και είναι από αρκετά τον χρόνο. Αυτό το οποίο κινεί όλο τον πλανήτη είναι η ενέργεια. Είδατε ότι η ενέργεια έφαγε το σκουλέτη. Γιατί ο σκουλέτης φύριζε κλέφτηκα, γιατί ο σκουλέτης ήθελε να περάσει μια άλλη γραμμή, δεν ξέρω τι. Αυτά είναι ενδοκυβερνητικά. Και θα φάει και οποιονδήποτε άλλον είναι κόντρα στη γραμμή και στην πολιτική την οποία προφανώς έχει χαράξει η κυβέρνηση. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, όσο δεν μας αγγίζει. Γιατί για την εθνική πολιτική αρμόδια είναι η κυβέρνηση. Και εμείς δεν επιβάλλουμε την εθνική πολιτική. Αλλά σε ό,τι έχει σχέση με την τοπική κοινωνία, θέλουμε να έχουμε λόγο. Ιδάλλως, ας πάρουν και το εργοστάσιο το οποίο έχουν της Μελίτης, ας πάρουν και αυτό του Αμυταίου και ας πάρουν να τα μεταφέρουν στην Ελασσόνα και σε Δράμα. Εμείς, εάν τυχόν ξεκινήσει το θέμα των ορυχείων της Βέβης και θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, η Φλόρινα δεν θα μπορεί να βγει το καλοκαίρι έξω. Γιατί θα έχει μπροστά σε όλη αυτή την εικόνα. Βλέπετε πηγαίνοντας προς την Κοζάνη αριστερά, στο ορυχείο της Πρωτοκόμης τι γίνεται. Η Φλόρινα θα υποφέρει. Θα είναι μια κόλαση. Να υποστούμε αυτή την κόλαση, γιατί θα βγουν τα άνεργα μας παιδιά δουλειά, να το πιούμε το πικρό ποτήρι. Να το πιούμε το πικρό ποτήρι επίσης, γιατί όλα τα νοικοκυριά θα πάρουν ένα μικρό αντίδωρο, θα έχουν τα 50 ευρώ τον μήνα δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα. Να το κάνουμε. Σε άλλη περίπτωση όχι. Δεν αξίζει τον κόπο και θα είμαστε υπόλογοι στις επόμενες γενιές, γιατί για ποια αποκατάσταση μιλάμε? Έχει γίνει αποκατάσταση στην Αχλάδα? Έχει γίνει αποκατάσταση της ΔΕΗ στα δικά της τα ορυχεία? Η ΔΕΗ είναι μια πτωχευμένη εταιρεία. Κρατική. Ποιος θα κάνει αποκατάσταση? Ξέρετε τι θα κάνω? Εάν και έχω κλείσει από το επόμενο, τώρα είναι το 5ο ΣΕΣ, από το 6ο ΕΣΠΑ και από το 7ο ΕΣΠΑ, τα χρήματα που δικαιούται η περιοχή θα τα πάρει για να αποκαταστήσει αυτές τις τρύπες. Λοιπόν, οι αφελείς και οι μουγκοί, το ξαναλέω, έχουν τελειώσει. Δεν θα γίνει τίποτα εδώ. Είμαι ξεκάθαρος. Προσωπικά με όλες τις οικολογικές οργανώσεις, αυτή τη στιγμή είμαι υπέρ της καταπολέμησης ενεργείας. Σε άλλη περίπτωση θα ζητήσω βοήθεια από τις οικολογικές οργανώσεις
όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου να παρευρεθούν εδώ, οικολογική καταστροφή δεν θέλουμε. Για να σωθούν τα παιδιά μας, ναι. Εάν δεν σωθούν τα παιδιά μας με εγγυήσεις, δεν θέλουμε. Θα είμαστε αντίθετοι. Κύριε Αντωνιάδη, είστε υπερήκατα της μικρής ΔΕΗ. Και το ρωτώ αυτό, παίρνω σας αφορμή και τις απόψεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας περί ιδιωτικοποίησης. Καταρχάς να πούμε ότι de facto η ιδιωτικοποίηση έχει επέλθει. De facto. De jure θα έρθει όταν θα υπογράψω και με την κινέζικη εταιρεία. Όταν ξεκίνησε το θέμα της μικρής ΔΕΗ, ο οποίος ήμουν αντίθετος, ήμουν και προεκλογικά και μετεκλογικά στο θέμα της μικρής ΔΕΗ, η μικρή ΔΕΗ καταρχάς είχε και ένα θετικό. Τα χρήματα από την πώληση της μικρής ΔΕΗ θα πήγαινα στην ΔΕΗ τη μεγάλη και με εκείνα τα 2-3 δις η ΔΕΗ θα έκανε κάποια επενδυτικά σχέδια. Το αφήνω όμως αυτό. Σαν Φλόρινα έχουμε επιλεγεί πλέον ως πειραματόζωα της πρώτης ιδιωτικοποίησης. Και λέμε ότι η Κοζάνη κατόρθωσε και το απέτρεψε, η Μεγαλόπολη το απέτρεψε, όλοι οι υπόλοιποι. Θέλουν να μας κάνουν πειραματόζωο. Δωρεάν πειραματόζωο δεν γινόμαστε. Και λέμε ότι αυτή την εποχή βρήκα την εποχή που πάρει μεγάλη ανεργία, που εδώ δεν θα έπρεπε να είναι ούτε ένας άνεργος. Η περιοχή μας έχει κάτω πλούτο 30 δις, στη Φλόρινα έπρεπε να κάθονται όλοι και να παίρνουν 500 ευρώ επίδομα το μήνα και να μην δουλεύουν από αυτό το πλούτο. Αλλά λέμε ότι δεν πρέπει να είναι κανείς άνεργος. Και λέω τώρα ότι με την κινέζικη εταιρεία και με αυτά τα οποία γίνονται, πρώτον έχουμε τη μικρή ιδέα από την πίσω πόρτα, πλέον ιδιωτικοποιείται. Την πλειοψηφία του πακέτου την έχουν οι Κινέζοι. Και το δεύτερο, ακούτε τώρα τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, δεν θα ονομάσω τις ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες διαφημίζουν το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Τι υποχρέωσαν τη ΔΕΗ, με τη μικρή ΔΕΗ η ΔΕΗ θα έχανε το 30% της ενέργειας και των πελατών της και τώρα θα χάσει το 50% υποχρεωτικά. Ήδη υποχρεωτικά το 50% των πελατών το έχει δώσει. Δηλαδή τι έχει κάνει, έχει χάσει απευθείας τα έσοδα. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το οποίο γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στη γενικότερη εθνική πολιτική ενέργειας, ας πούμε ότι δεν αναμειγνιόμαστε. Εγώ θέλω να αναμειχθώ σε ό,τι έχει σχέση με την περιοχή μας. Αντισταθμιστικά αξιοπρεπή για την περιοχή. Μπορεί και η υπόλοιπη Ελλάδα να πάρει αυτό που της ανήκει και εμείς να πάρουμε αυτό που της ανήκουμε. Πληρώνουμε 750 εκατομμύρια κατέτος την ηλεκτροδότηση της Κρήτης, της Ρόδου, των πάντων. Εάν αυτά τα 750 γίνουν 780, δεν θα πτωχύνει κανείς. Γιατί η Κρήτη και η Ρόδος από τον τουρισμό δεν δίνουν τίποτα στη Φλόρινα. Έτσι. Ούτε καν δέχεται η Κρήτη να μπουν ανεμογεννήτριες για να καλύψει ένα μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ούτε καν η Ρόδος παίζει ως μπαλάκι τον τοπικό σταθμό επί 3 χρόνια συνεχώς αλλάζουν μέρη. Και όταν δώσαν ισχυρά αντισταθμιστικά στη Ρόδο, δέχτηκαν σε κάποιο σημείο νότιο νομίζω του νησιού να κατασκευαστεί ο τοπικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς τώρα δεν είμαστε εδώ ηθαγενείς. Αν νομίζουν ότι με χάδες και με κομπολόγια θα μας ξεγελάσουν, είναι πολύ γελασμένοι. Προσωπικά, ως βουλευτής του νομού, δεν θα το επιτρέψω ποτέ. Αυτό το κάνω ξεκάθαρα. Και τώρα και μετά και στους προηγούμενους και στους επόμενους και παντού. Ή θα καθίσω σοβαρά να μιλήσουν και να υπογράψουν αυτά τα οποία είναι να δώσουν, ή δεν θέλουμε τίποτα. Θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό, με την κτηνοτροφία, με την επιχειρηματικότητα. Θα βρούμε τρόπο να ζήσουμε. Ούτε σ' άλλες προσλήψεις δεν γίνονται.